Τη Θεσσαλονίκη επισκέπτεται ο Υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής του ήταν το Δημαρχείο της πόλης, όπου συνομίλησε με τους εργαζόμενους του Δήμου. Αναφέρθηκαν στα εργασιακά και το θέμα της ανανέωσης των συμβάσεων, ενώ στις δηλώσεις του επεσήμανε ότι μέλημα της κυβέρνησης είναι να εξορθολογήσει την κατάσταση των πολλών εργασιακών σχέσεων που υπάρχουν γενικά στους Δήμους. Κύρια, θέσαμε το ζήτημα αυτό που έχουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, δηλαδή για τους καταλογισμούς, για τις παγίες, την κλίση του εισαγγελέα που έχουμε για τις προμήθειες της καθαριότητας αυτή τη στιγμή που τρέχουν. Του τονίσαμε ότι πάλι ζουν σε μια κατάσταση, θα έλεγα, αμόκ. Σε λίγο δεν θα μπορεί κανείς συνάδελφος να συμμετέχει σε καμία επιτροπή. Έχει ποινικοποιηθεί η ζωή των συναδέλφων και φοβούνται για το παραμικρό. Επίσης, πολύ σοβαρό, θέσαμε στον Υπουργό, εδώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης έχουν να γίνουν κρίσεις υπηρεσιακού, δηλαδή προϊσταμένων και διευθυντών, αρκετά χρόνια, νομίζω γύρω στα 6 χρόνια. Στόχος είναι πράγματι να εξορθολογήσουμε αυτή την κατάσταση των πολλών εργασιακών σχέσεων που υπάρχουν γενικά στους Δήμους. Υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό το πράγμα βεβαίως και νομίζω ότι μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες θα είμαστε σε θέση να έχουμε μια πιο ικανοποιητική εικόνα και νομοθετική και πρακτική για το πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα και η Δήμη αλλά και βεβαίως και η δουλειά των εργαζόμενων. Η ουσία είναι ότι όλοι θα δουλέψουν νομίζω για το καλό των εργαζόμενων. Αυτό είναι προφανές, δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό το πράγμα και θα βρούμε τον τρόπο να γίνει στα πλαίσια της νομιμότητας και των αναγκών που έχουν και οι Δήμοι. Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτη Αβραμόπουλο αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θωμά Ψαρά και ακολούθησε η συνάντησή του με τον Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Είπαμε διάφορα θέματα, 3-4 που τα θεωρούμε εκκρεμότητες που μπορούν να προχωρήσουν και να βοηθήσουν περισσότερο την καλή λειτουργία του Δήμου. Μπορούμε να αναφερθούμε ποια ήταν αυτά? Ένα μόνο θα σας πω, το οποίο δεν είναι άμεσης αρμοδιότητας του Υπουργού, είναι το αίτημά μας να χαρακτηριστούν τα πρόστιμα που κόβει η Δημοτική Αστυνομία, να χαρακτηριστούν ανταποδοτικά και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να προσλάβουμε περισσότερους δημοτικούς αστυνόμους, μια και εφόσον θα είναι έσοδα ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό του κράτους, δεν επιβαρύνουν τις δαπάνες του κράτους. Γενικώς υπήρξε μια καταγραφή ορισμένων άμεσων θεμάτων που απασχολούν το Δήμο και την πόλη και νομίζω ότι μερικά εξ αυτά, πολλά εξ αυτά θα προχωρήσουν άμεσα, ενημερώθηκα δηλαδή για διάφορα τρέχοντα θέματα. Εντάξει, νομίζω ότι πάνε καλά τα πράγματα για την πόλη σας, θα πάνε καλύτερα στο μέλλον, ελπίζω. Παράλληλα, ο Υπουργός Επικρατείας στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε αργότερα στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι διαδικασίες για την παραχώρηση του στρατοπέδου Παύλου Μελά στον τοπικό Δήμο. Κυρίως για τις δυτικές συνοικίες Θεσσαλονίκης, που είναι γνωστό ότι υπάρχει μια επιβαρημένη κοινωνική κατάσταση, ανεργία, υπερσυσσόρευση πληθυσμού, πρόβλημα σχολικής στέγης μεγάλο. Το είδαμε και στη συνάντηση του Πρωθυπουργού που είχε πριν από λίγες μέρες με τους δημάρχους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα από τα ζητήματα που είχαν τεθεί τότε. Ο κύριος Βερναρδάκης βρέθηκε και στα γραφεία της παράταξης Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη, όπου τον υποδέχτηκε η επικεφαλής Ρία Καλφακάκου. Έχουμε και πολλές κοινές αντιλήψεις για τα δημοτικά πράγματα. Άρα θελήσαμε να έρθει και να του πούμε τη δική μας σκοπιά για το Δήμο Θεσσαλονίκης.